Βλέπει ο κόσμος αυτό που γίνεται και οι συνάδελφοι και οι αρχές της περιφέρειας και το πιο βασικό είναι ότι υποστηρίζεται και από τους συναδέρφους και από, το, από τις αρχές της περιφέρειας και από τη Διεύθυνσή μου που είναι στην Κομωτινή αυτό το πράγμα που προσπαθούμε να κάνουμε τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια εδώ, ε, το οποίο είναι κάτι το οποίο το κάναμε για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον πολίτη, να τον ενημερώσουμε. Να τον ευαισθητοποιήσουμε εν μέρη και όλα μέσω αυτή τη εφαρμογή, να συνεργαστούμε με διάφορε άλλε υπηρεσίε αναφορικά με τι περιβαλλοντικέ αδειοδοτήσει και με διάφορα άλλα δεδομένα που αφορούν το περιβάλλον, τα οποία πολλοί κόσμοι έρχεται, τα ζητάει από την υπηρεσία με άλλο τρόπο. Τώρα, πια ένα κομμάτι του project που κάναμε είναι το παράθυρο σε αυτή την πληροφορία στον πολίτη μόνο μέσω του ίντερνετ. Mm -hmm. ε, Μέσω τη ιστοσελίδα τη Περιφέρεια μπορεί να ενημερωθεί για κάποια βασικά στοιχεία που αφορούν τι περιβαλλοντικέ ειδοδοτήσει, το αρχείο τη υπηρεσία μα από το 1993 μέχρι σήμερα, που είναι περίπου 3.000 φάκελοι, σύν και άλλα δεδομένα που αφορούν τι γεωτρήσει, άλλοι 2.000 φάκελοι που ψηφιοποιήθηκαν μέσω αυτού του project και είναι πια διαθέσιμα στον πολίτη, σε υπηρεσίε και σε όποιον άλλο τον ενδιαφέρει για κάποιον άλλο λόγο. Συνεργαστήκατε με αρκετού από του συναδέλφου σα και μάλιστα επί Μακρόν. Ήταν μια επίπονη διαδικασία. Δεν θα το έλεγα επίπονη, δύσκολη μεν, αλλά το θέμα ότι όλα αυτά τα αποτελέσματα τα έχουμε τώρα, τα χρησιμοποιούμε στην υπηρεσία μέσω του, αυτού του, του, του συστήματο λήψη απόφαση, προκειμένου εμεί να αποφασίζουμε και να γνωμοδοτούμε πολύ πιο γρήγορα. Ε, Λαμβάνοντα υπόψη ένα, μια πληθώρα δεδομένων που υπάρχουν πια διαθέσιμα, ε, είναι πολύ σημαντικό. Ε, δηλαδή οι συνάδελφοι που βοήθησαν σε αυτό το πράγμα να το βλέπουν και να το χρησιμοποιούν καθημερινά και να το ενημερώνουν και να το αναβαθμίζουν καθημερινά, ε, δεν ξέρω αν θα, θα σκόπιμα να πω τα ονόματα τους η κυρία Παρούτη γεωλόγο, ο κύριο Αγγελόπουλο, πάλι γεωλόγο, η κυρία Βασιλιάδου, που είναι χημικό μηχανικό. η μεγάλη συνεργασία με το τμήμα πληροφορική, με τον κύριο Αντωνιάδη, με όλα τα παιδιά, αλλά ιδιαίτερα με τον Αντώνη τον Αντωνιάδη, τον μηχανικό πληροφορική. και με την συνεργασία με τον κύριο Αραμπατζή, που ήταν τότε υπεύθυνο τύπο, όταν το αρχίσαμε αυτό το πράγμα. Τώρα, όσον έχει να κάνει με αυτά τα πολύ σημαντικά αρχεία, η πρόσβαση πλέον είναι ευκολότερη, διευκολύνει τη δουλειά σα. Αλλά το όλο project έτσι όπω το διαχειριστήκατε θεωρήθηκε πρότυπη δουλειά. Ναι, επειδή είναι στημένο πάνω σε γεωγραφικά στήματα πληροφοριών, τα οποία GIS αγγλιστή, τα οποία είναι Πολύ καινούρια και καινοτόμα έτσι, εφαρμογή, και επειδή χρησιμοποιούμε τα τελευταία εργαλεία που είναι διαθέσιμα σε αυτό, ε, αυτό το κάνει ακόμα πιο νεωτεριστικό και, και μας δίνει φυσικά τα εργαλεία να τα δώσουμε πολύ εύκολα στον πολίτη αυτή την πληροφορία. Αυτό είναι το βασικότερο, ότι ο πολίτης από το σπίτι του μπορεί να έχει πια πρόσβαση. Είτε είναι ένα απλό πολίτη, είτε είναι αυτό ο οποίο είχε αδειοδοτηθεί παλαιότερα, που το βλέπει από το σπίτι του πότε αδειοδοτήθηκε, και μπορεί μετά απλά να έρθει με τον, μόνο με τον αριθμό του φακέλου να δει κάποια στοιχεία του μελετητέ οι οποίοι του ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα βασικά περιβαλλοντικά δεδομένα για την περιοχή και των υπηρεσιών. Φυσικά. Αυτό όμω δεν θα το χρησιμοποιήσουν μόνο οι πολίτε τη Δράμα, καθώ η μέθοδο που χρησιμοποιήσατε που λέγεται ότι θα λειτουργήσει πιλωτικά και για άλλε ναι, δημόσιε υπηρεσίε. Αυτό είναι υπό προγραμματισμό. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Κομωτίνη, δεν έχω ενημερωθεί σε πόσο ε, έχει απλωθεί. Εμεί από το δικό μα κομμάτι και χρησιμοποιώντα φυσικά και την επόμενη κοινοφελή, το επόμενο πρόγραμμα κοινοφελού εργασία, γιατί αυτό ξέχασα να σα ενημερώσω, να σα πω, έγινε στα πλαίσια, επειδή χρειάζεται πολύ κόσμο για να ψηφιοποιήσει αυτά τα δεδομένα, τα χρησιμοποιήσαμε και μα χρησιμοποίησαν εκείνη για να εκπαιδευτούν σε κάτι έτσι καινοτόμο ε, τα παιδιά τη κοινοφελού εργασία και του 12 και του 14, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό και ενημερώθηκαν ταυτόχρονα, πήραν ένα εφόδιο για το δύσκολο στίβο το οποίο θα έχουν μπροστά έτσι σαν άνεργοι. Ε, τουλάχιστον να έχουν στο βιογραφικό του ότι το ασχολήθηκαν με κάτι καινοτόμο που οπότε από δύο, τρεις, ό,τι πληροφορηθήκαμε από δύο-τρει, ότι μόλι είδαν ότι, ασχολήθηκαν με κάτι τέτοιο, τουλάχιστον του ζήτησαν να πάνω πάρουν συνέντευξη. Ε, οπότε είχαμε μια γενική και οι υπηρεσίε βοηθήθηκαν και ο πολίτη ενημερώνεται και τα παιδιά που ασχολήθηκαν με την κοινοφελή εργασία ε, ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν σε κάτι. Οπότε συνολικά θεωρώ ε, ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και το πιο σημαντικό είναι το συνεχίζουμε και το ενημερώνουμε σαν ομάδα εδώ για να το εμπλουτίζουμε ακόμα περισσότερο.